Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε, κύριε Δήμαρχε, εδώ στον Αλφα μαζί μας. Καιρός ήταν. Και, είναι και κρατάει και ο καιρός, οπότε καλά πάμε. Να σας πω, για τα ξύλα έχετε κάποιο σχόλιο, δηλαδή για την ασχολείται καταρχήν, ο Δήμος έχει κάποια εμπλοκή με τα χωρικά, εδώ που δεν έχουν δοθεί ακόμη, εμπλέκεστε καθόλου ή όχι? Καταρχήν είναι θέμα της περιφέρειας. Περιφέρειας, έτσι, δεν έχετε εμπλοκή εσείς. Της αποκεντρωμένης. Ναι. Εμείς όσοι είχαμε χρέος, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για την καθυστέρηση, με συγκεκριμένο έγγραφο προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Και μετά είχαμε την εξέλιξη της έγκρισης. Το ζητούμενο είναι όμως ότι δεν μπορεί να γίνει κοπή ξύλων αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή, ναι. Γιατί απαιτείται να αποξηραθούν τα ξύλα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπήρχε μια καθυστέρηση η οποία δεν πρέπει να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από αυτό. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κινδυνεύει ο κόσμος που τα έχει ανάγκη και το ξέρετε να μην τα πάρει, έτσι. Και τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα πάρει ο κόσμος, αφού βέβαια αυτά όλα τακτοποιηθούν, κοπούν δηλαδή και δοθούν στον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχουν προκύψει ένα-δύο ζητήματα και θέλω να τα δούμε λίγο μαζί. Θα σας ρωτήσω φυσικά στη συνέχεια για τη λεωφόρο των Κίκνων και ένα οικόπεδο εκεί που είναι έτοιμο να διαμορφωθεί ρημοτομικά κτλ. Θέλω πρώτα να ξεκινήσω με την υπόθεση, και όχι μόνο και για τις δηλώσεις Πετρόπουλου θα σας ρωτήσω, αλλά θέλω πρώτα να μου πείτε τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία που φαίνεται να έχει και μια καθυστέρηση, μια εμπλοκή με τα δημόσια κτίρια. Με τις δημόσιες υπηρεσίες που θα πρέπει να μετακινηθούν κάποια στιγμή σε δημόσια κτίρια ή στα ιδιωτικά που ήδη έχει συμφωνηθεί κάτι. Λοιπόν, τι γίνεται με την υπόθεση αυτή, με την έννοια ότι φαίνεται και με ένα έγγραφο που πρέπει να σας ήρθε 2-3 μέρες πριν, ότι η αποκεντρωμένη σας ζητά και πάλι να δείτε τι θα γίνει με τη μετακίνηση της δασικής στο Μαυροχώρι. Ναι, υπάρχει ένα θέμα αυτή η συζήτηση. Έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Βέβαια, η συζήτηση δεν ήταν γόνιμη με το δεδομένο ότι εμπλέκονται θεσμικοί και μη θεσμικοί παράγοντες. Θεσμικοί και μη θεσμικοί. Ναι. Και μη θεσμικοί παράγοντες. Καθίστε, οι μη θεσμικοί τι ρόλο βαράνε, δεν έχουν καμία σημασία, δεν έχουν καμία σχέση. Περιπτώσει, κατά την άποψή τους, ζητούν το κοινωνικό όφελος και να μην διαφωνήσω σε αυτό. Ναι. Να μην διαφωνήσω σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς ως θεσμικά όργανα, και ιδιαίτερα εγώ ως δήμαρχος, έχω υποχρέωση να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Όπως τα εννοούμε και κατ' επέκταση της πολιτείας. Και προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Καστοριάς, με δεδομένο την αναζήτηση χώρων εκ μέρους των δημοσίων υπηρεσιών, μια συγκεκριμένη επιστολή, από τον Απρίλιο, από 12 Δεδάρτου του 2017, με αριθμό πρωτοκόλλου 9211, αποσαφήνισε προς την αντιπεριφέρεια ποια συγκεκριμένα κτίρια μπορεί να δώσει ούτως ώστε να αξιοποιηθούν από το δημόσιο. Ναι. Ήταν 14 τα κτίρια. Mm-hmm. Και στον αστικό ιστό της πόλης, και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Με συγκεκριμένη θέση του Δήμου, ότι σωστό είναι διευθύνσεις που εξυπηρετούν τους πολίτες, θα πρέπει να έχουν την πόλη, το κέντρο της πόλης, σαν πρόσβαση. Από εκεί και πέρα επιλέγει από την αποκεντρωμένη το τέος δημαρχείο του Μαυρόβου. Στη συνέχεια όμως, προκύπτουν κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και έχουν αποσαφινιστεί από το Δήμο. Για να κάνει μια παραχώρηση ο Δήμος, θα πρέπει να συζητηθούν οι υποδομές, ποιος θα έχει από πού θα υπάρξει χρηματοδότηση. Όταν λέτε χρηματοδότηση, τι εννοείτε, για τη μετακίνηση, μεταφορά κτλ. Όχι μόνο για τις διάφορες μετατροπές που θα χρειαστούν, αν χρειαστούν. Ναι. Ή αν χωράει η συγκεκριμένη υπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί αποσαφηνίζω
ότι εκεί υπάρχουν και δημοτικές υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε χωρίς συγκεκριμένη στοχευμένη εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε προς παραχώρηση χωρίς να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο τελεσίδικα. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως θα γίνει με συνεννόηση, με ευθύνη, με στόχο την αποτελεσματικότητα. Εδώ όμως θέτω και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι κύριο. Ξεκίνησε μια συζήτηση για το περίφημο δημοπρατήριο της ΕΔΙΚΑ. Τα 25.000 τετραγωνικά. Ναι, τότε που υπήρχε όλη αυτή η κουβέντα. Μια συζήτηση που θα εξυπηρετούσε όλες τις υπηρεσίες. Ναι, ναι. Αυτή η συζήτηση έχει πάει στις καλένδες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα και η προσέγγιση δεν γίνεται με μη στοχευμένες αντιλήψεις και θέσεις. Πρέπει να αναζητήσουμε το πρακτικό περιεχόμενο. Ο Δήμος, και το ξεκαθαρίζω προς κάθε κατεύθυνση αυτό, είναι υπέρ της διευκόλυνσης των δημοσίων υπηρεσιών. Αλλά πώς? Μέσα από θεσμικούς όρους, υπεύθυνη θέση, υπεύθυνες αποφάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο βεβαίως και θα αποφασίζει. Τώρα, για να καταλάβω λίγο το διαδικαστικό κομμάτι, εσείς είσαστε υπέρ της μετακίνησης της δασικής υπηρεσίας στο πρώην Δημαρχείο Μαυροχωρίου. Έχετε ένα πει ότι... Ένα λεπτό. Ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της εξυπηρέτησης γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Του δημοσίου, ωραία. Του δημοσίου. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η δασική υπηρεσία. Ναι. Ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση με την υπηρεσία. Ναι, αυτό σας το ζητάει. Αυτό το ζητάει να εξυπηρετηθεί ναι. μια. Η αποκεντρωμένη. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές εξυπηρέτησης της αποκεντρωμένης, αλλά κυρίαρχα του πολιτών, ο Δήμος δεν διαφωνεί. Δεν θα διαφωνεί. Λέτε όμως εσείς πρέπει να τηρηθούν πράγματα, έτσι, αποφάσεις, όλα αυτά να διασφαλιστούν, μετακινήσεις, χρήματα, υποδομές, όλα αυτά λέτε να διασφαλιστούν. Μα αυτό είναι βασικό χρέος. Ναι. Ναι, βασικό το καταλαβαίνω. Χρέος και είναι χρέος των θεσμικών παραγόντων. Ναι, αυτό όταν λέτε θα διασφαλίσει. Από ποιον? Θα σας πούν κάποιοι, έχουμε τα λεφτά, πάρτε τα και κάντε το. Δηλαδή, ποιος θα το αναλάβει αυτό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό θα το αναλάβει μετά την παραχώρηση, αν γίνει παραχώρηση. Ναι. Εκφράζοντας εμείς βεβαίως τις υποχρεώσεις που έχουμε και τις δυνατότητες που έχουμε, ναι. θα το αναλάβουν εκεί που θα παραχωρηθεί. Θα το αναλάβει η αποκεντρωμένη. Φαντάζομαι ναι. Αλλά αυτό πρέπει να θυμηθεί από τους ίδιους. Ωραία. Αυτοί σας έστειλαν ένα καινούριο έγγραφο που σας ζητά τι πράγμα, αν θα κάνετε παραχώρηση ή όχι. Αυτοί στείλαν ένα έγγραφο. Ναι. Υπάρχει μια επικοινωνία. Ναι. Από εκεί και πέρα αποσαφηνίζονται τα πράγματα. Ωραία. Μετά και εσείς, τους λέτε εντάξει, αν θα. Διαμορφώνεται συγκεκριμένα η πρόταση και πηγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται. Δεν αποφαίνεται ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Ωραία. Σωστό. Δεν αποφαίνεται ο Δήμαρχος. Ναι. Εδώ υπάρχουν 41 δημοτικοί συμβούλοι οι οποίοι θα πάρουν θέση επί του συγκεκριμένου θέματος. Αλλά η εισήγηση την οποία θα γίνει εκ μέρους μου στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία της εκμηδίωσης. Πότε βλέπετε να έρχεται αυτή η εισήγηση? Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να έρθει. Εφόσον βεβαίως αποσαφινιστούν τα πράγματα εάν χωράει. Πού θα πάνε οι δημοτικές υπηρεσίες που είναι εκεί, αν θα μείνουν εκεί, ποιος θα έχει τη χρηματοδότηση. Είναι θέματα τεχνικού έργου περιεχομένου, τα οποία θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά άρα στο επόμενο συμβούλιο θα μπορέσετε να έχετε πάρει απαντήσεις για αυτούς τους προβληματισμούς. Αποκλείεται. Πού θα προλάβει, ποιος? Αυτό εξαρτάται από τη κινητικότητα που θα επιδείξει. Αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Άρα περιμένετε πρώτα αυτά να τακτοποιηθούν, να το πω έτσι απλά. Να τακτοποιηθούν και αμέσως μετά. Η διάθεση του Δήμου υπέρ του δημοσίου συμφέροντος πάντα ήταν ξεκάθαρη. Κύριε Δημαρχέ, αυτά που διαχέονται ναι. έντεχνα είναι αλλού παπά Ευαγγέλη. Ναι, τι εννοείτε, επειδή υπάρχει και μια πρόταση του κυρίου και Παπτσόγλου, αν δεν πάει η Καστοριά Μαυροχώρη να έρθετε εδώ σε εμάς. Υπάρχει αυτή εγγράφωση η πρόταση του και Παπτσόγλου. Ή δεν το ξέρετε τώρα, αυτό? Να μην σχολιάσω το θέμα. Α, εντάξει, τώρα εσείς έχετε και θέματα εκεί με το μουσικό και τα λοιπά, οι δήμαρχοι δύο. Εν πάση περιπτώσει, μια και αναφέρατε το μουσικό σχολείο. Ναι.
Έχει γίνει πολλή συζήτηση γιατί δεν δίνεται το μουσικό σχολείο κτλ. Αν δίναμε το συγκεκριμένο κτίριο. Τον χώρο που μπήκε τελικά το μουσικό, ναι. Ναι, ζητούσα και το μουσικό σχολείο, έτσι. Ναι, το τέλο. Ναι, ναι. Εάν το δίναμε τότε, δεν θα είχαμε μουσικό. Δεν θα είχαμε μουσικό. Δηλαδή μια χρήση. Μια χρήση η οποία έχει σχολικό περιεχόμενο. Θα την είχαμε ανατρέψει. Ναι, εντάξει, γι' αυτό θέλω να. Δεν θα είχαμε μουσικό σχολείο. Τώρα που έχουμε μουσικό σχολείο, ναι, δίνουμε την καλύτερη απάντηση προ κάθε κατεύθυνση. Ναι, για το θέμα αυτό λέτε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι και αυτό θέλει μια στήριξη, ξέρετε. Θέλει δουλειά από εδώ και πέρα, υπηρεσίες δηλαδή να το στηρίξουν. Λειτουργεί όμως το μουσικό σχολείο. Βεβαίως λειτουργεί και είναι μια κατάκτηση αυτό, είναι, βέβαια. Είναι κατάκτηση σε δύσκολους καιρούς, με χίλιες δυο αντικσότητες και θα βρει το δρόμο. Ναι. Τώρα, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να το κλείσουμε, για να πάω και σε ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Θέματα, μάλλον. Άρα, για την υπόθεση αυτή, τώρα λέτε, εσείς θα περιμένετε πρώτα να τακτοποιηθούν όλες αυτές οι εκκρεμότητες και οι οικονομικές και οι υπηρεσιακές που υπάρχουν και αμέσως μετά εσείς να δείτε. Είπατε και κάτι και το κρατώ, να δούμε αν χωράει καταρχήν. Αυτό δεν το ξέρουμε ήδη. Ποιος θα. Καταρχήν, διεύθυνση δασών. Ναι. Δεν είναι υπόθεση του Δήμου. Α, ναι, άρα δεν ξέρουμε δεν καν. Καλά, εάν, το λέω ξεκάθαρα, εάν τους έχεις υπηρετεί, mm-hmm, με τις δεσμεύσεις που θα βάλουμε κι εμείς, γιατί είναι δημοτική περιουσία, θα γίνει μια συζήτηση καλοπροαίρετη και θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που θα υπάρξει από τη συζήτηση θα έρθει στο Δημοτικό στο Συμβούλιο. Δημοτικό. Εντάξει, άρα. Και αν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα δεν πέφτει κανένα. Κύριε Δήμαρχε, αυτό δεν φαντάζομαι να μπορεί να γίνει σε ένα επόμενο δημοτικό. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς. Φαντάζομαι έτσι όπως το ακούω να το λέτε. Θέλει πολλά πράγματα να γίνουν για να έρθει έτοιμη εισήγηση σε 20 μέρες, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πολλά πράγματα γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και λίγα πράγματα ή δεν γίνεται τίποτε. Εντάξει. Σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εσείς επαναλαμβάνω, λέτε ότι εγώ πρέπει. Ξεκαθαρίζω, ναι, ότι η διάθεση του Δήμου είναι να εξυπηρετήσει. Να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Εφόσον και λοιπόν το λέτε. Το δημόσιο συμφέρον να εξυπηρετείται εφόσον υπάρξει διάλογος επί της ουσίας. Ωραία. Άρα, εφόσον τακτοποιηθούν όλα αυτά, να σας το πούνε γράφος ότι θα γίνει έτσι, από εκεί θα είναι η μετακόμιση. Παράδειγμα, τη μετακόμιση ποιος την πληρώνει, για να καταλάβω, εσείς ή οι αποκεντρωμένοι. Σε καμιά περίπτωση. Όχι εσείς. Επειδή, επειδή δεν είναι δημοτική η υπηρεσία αυτή, έτσι, γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε ένα θέμα. Που έχει να κάνει με το οικόπεδο στη Λεωφόρο των Κύκνων. Εκεί όπου νομίζω έχει ληφθεί και μια απόφαση να γίνει και δημόσια βιβλιοθήκη, είναι ένα από τα καλύτερα σημεία, πιο top θα έλεγα, το πιο top σημείο ίσως της Καστοριάς. Και τώρα άκουσα χθες και έναν πρώην συνεργάτη σας, αντιδήμαρχο, σημερινό όμως σύμβουλο ακόμη της πλειοψηφίας, να σας κάνει πάρα πολύ σκληρή κριτική, αναφέρομαι στον κύριο Πετρόπουλο, για όλες τις κρυφές διαδικασίες που έχετε επιλέξει, έτσι είπε, κρυφά το κάνετε, να παραχωρήσετε μετά από αίτημα της Μητρόπολης οικόπεδο για να φτιάξουμε εκεί τον Άγιο Μινά, ενώ υπάρχουν λέει, πολλά και διαφορετικά σημεία. Θέλω καταρχήν να μου πείτε αν υπάρχει αίτημα, αν όντως εκεί θα γίνει εκκλησία, τι σκέπτεστε και ποιος το έχει αποφασίσει αυτό, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία απόφαση και τίποτα δεν γίνεται κρυφά. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όποιος παρακολουθεί με ευθύνη το Δημοτικό Συμβούλιο και συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, θα έχει ξεκάθαρη εικόνα. Κατά συνέπεια, μπαίνοντας στο θέμα χωρίς να σχολιάσω όσα, οποιαδήποτε θέση. Είπε πολλά πάντως, έτσι. Ακόμα ναι, και διαγραφή είπε να του κάνετε, δεν τον νοιάζει καθόλου, λέει, αν το διαγράψετε. Είπε διάφορα. Κύριε Παραρά, πάνω σε αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ναι, το ζητούμενο, ναι, είναι η συμφωνία στο Δέον Γενέστε. Και η συμφωνία για το Δέον Γενέστε δεν γίνεται με δηλώσεις, σχολιασμούς αφηρημένου χαρακτήρα, αλλά γίνεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόσωπο με πρόσωπο, ενώπιον σε ενώπιον. Ναι, ναι, εντάξει, όλα, όλα τα άλλα. Όχι, κοιτάξτε, και εδώ κουβέντα εμείς κάνουμε τώρα στο ραδιόφωνο. Θέλω να σας πω εμείς ότι. Κάνουμε, γιατί κάνουμε κουβέντα. Και κάνετε αυτή την κουβέντα, γιατί προκλήθηκε η κουβέντα. Ναι, ναι, γι' αυτό σας το λέω. Γιατί μπήκαν θέματα, ας πούμε έτσι. Σας λέω όμως, και αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι η ευθύνη είναι εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, αφηρημένες έννοιες και δημιουργία εντυπώσεων είναι
Αλλού παπαγαλάκια. Όχι, απλά ξέρετε, κάνει εντύπωση όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι δεν με νοιάζει να με διαγράψουν, ομάδα δεν υπάρχει άλλωστε. Έτσι, εσείς είστε ο επικεφαλής. Άρα καταλαβαίνετε πως είναι ένα θέμα να σου λέει ο πρώην αντιδήμαρχος, δεν με ενδιαφέρει να με διαγράψει, δεν υπάρχει ομάδα ούτως ή άλλως και δεν υλοποιούμε, λέει, και το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Τώρα, αν μπω σε όλα αυτά, έχει πει πολλά, αλλά ας τα αφήσουμε για μετά, να δούμε λίγο. Να δούμε πρώτα. Εμένα στο εξής. Και ομάδα υπάρχει και ο Δήμος διοικείται σωστά. Όλα αυτά όμως θα ήθελα να τα ακούω. Ναι. Εάν ανατρέξετε σε παλιές δηλώσεις, θα δείτε ότι υπήρχαν άλλες δηλώσεις. Ναι. Άλλες δηλώσεις. Κατά συνέπεια, ένα έχω να πω, να μην ανησυχούν οι δημότες. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας θεσμικά όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, σεβόμενοι αρχές και αξίες. Ναι, μάλιστα. Τίποτε λιγότερο και τίποτε. Πάμε λίγο στο οικόπεδο, κύριε Δήμαρχε. Τι είναι αυτό που, παράδειγμα, συζητήσατε, γιατί υπάρχει απόφαση εκτελεστικής επιτροπής. Τι είναι αυτό λοιπόν που έχει έρθει ως θέμα? Ας ξεκινήσω από αυτό για να ακούσω μια καθαρή άποψη από εσάς. Η καθαρή άποψη είναι ξεκάθαρη. Υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οποιαδήποτε παραχώρηση δημοτικής έκτασης απαιτεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικύρωση. Ναι. Τι είναι αυτό? Άρα υπάρχει αίτημα για να παραχωρηθεί οικόπεδο? Ένα λεπτό. Οποιαδήποτε απόφαση παραχώρησης είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση που θα γίνει στο Δημοτικό Ωραία, Συμβούλιο. Ωραία, σωστά. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Ναι. Και είναι εμφανές αυτό. Τώρα, εκφράστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή μετά από αίτημα το οποίο και έχω την αίσθηση ότι είναι μακροχρόνιο αίτημα. Είναι πριν από τη Δημαρχία τη δική σας? Υπάρχει και στη Δημαρχία τη δική μου. Ναι, υπάρχει και... ένα αίτημα το οποίο να εκφράζεται από έναν φορέα που έχει το σεβασμό μας. Είναι η Εκκλησία για την παραχώρηση κάποιου χώρου για πλησιαστική δράση. Ναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όσοι έχουμε υποχρέωση και χρέος, αυτό το θέμα συζητείται στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ναι. Για να... όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο οικόπεδο, αυτό που σωστά το χαρακτηρίσατε φιλέτο... Είναι από τα πιο top σημεία, ναι. Και θα έλεγα είναι ίσως το μοναδικό σημείο, εκτάσεως 15 και πλέον στρεμάτων, από το οποίο έχει παραχωρηθεί 1,5 στρέμα για τη δημιουργία δημόσιας βιβλιοθήκης στο αντίστοιχο Υπουργείο. Δεν σκεφτόμαστε να γίνει μία δράση ή να παραχωρηθεί προς μία κατεύθυνση. Η πρόθεσή μας είναι να γίνει πνευματικό κέντρο, να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια βιβλιοθήκη όπως σας είπα, αλλά μέσα στις κοινωνικές εκφράσεις, τις όποιες κοινωνικές εκφράσεις, κυρίαρχο ρόλο και σοβαρό ρόλο, παίζει και η Εκκλησία. Αυτό προβληματίζει το Δήμο. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από αυτό. Για να καταλάβω τώρα, η Εκκλησία ζητάει εκεί ένα χώρο για να κάνει τον πολιούχο? Είναι ξεκάθαρο το αίτημα ή όχι? Η Εκκλησία ζητά έναν χώρο, όχι εκεί το χώρο, ζητά έναν χώρο. Ωραία. Ζητά έναν χώρο για να κάνει τις δράσεις. Και βεβαίως να τιμήσει τη μνήμη του πολιούχου. Ναι, ωραία. Από εκεί και πέρα. Ζητάει να έχει... Δεν είναι κακό. Όχι, αν είναι δυνατόν να τα δαιμονοποιούμε. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό όχι μόνο δεν είναι κακό, και επιβάλλεται την εχρέωση της πόλης. Να σας πω κάτι δεν όμως. Δεν μπορεί να γιορτάζουμε κάθε 11 Νοεμβρίου τον πολιούχο και να δημιουργούμε θέματα εκ του μειόντος. Όχι, κύριε Δημαρχέ, αυτό όμως μπορεί να γίνει παράδειγμα στο χώρο που είναι ο Μαθιουδάκη. Μπορεί να γίνει παραδίπλα. Καταλάβατε, δεν είναι. Ό,τι αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό σας το λέω ότι αυτό δεν είναι. Και επίσης έχω την αίσθηση και φαντάζομαι συμφωνείτε και σε αυτό ισχύει αυτό που είπατε νωρίτερα. Κανένας δήμαρχος, κανένας πρώην δήμαρχος, κανένας δεν μπορεί να πάρει μόνος του την απόφαση αυτή. Αυτό θα το λάβει ως απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και για μένα, αν θέλετε και την γνώμη μου, κάντε και μία διαβούλευση με τις επιτροπές σας και με τον κόσμο. Με αυτό γίνεται. Χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς υπεύθυνη θέση, χωρίς υπεύθυνη στάση, μπορούμε να προχωρήσουμε? Έχει έρθει καμιά εισήγηση? Ακούστε όμως τώρα. Εάν κάποιοι λοιπόν δεν θέλουν να τα έχουν καλά με τον Δήμαρχο, ας προσπαθήσουν να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Ακούστε. Σημασία για τον κόσμο. Να ίσως... τελειώνουμε όμως να δουλέψουμε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Δήμαρχε, ναι. Σημασία όμως να ξέρετε, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ίσως αν ο αντιδήμαρχός σας, ο πρώην ή εγώ ή εσείς, μαλώνουμε ή δεν μαλώνουμε, οι πολίτες να δουν ανάπτυξη. Τι ρωτώ λοιπόν τώρα εγώ? Το συγκεκριμένο top σημείο, καταρχήν ξέρουμε ότι έχει τεράστια αξία. Αν ήταν δικό μου και δικό σας, δεν το δίναμε τόσο εύκολα. Παράδειγμα λέω, έτσι. Θα το πουλούσαμε ίσως ή θα το παραχωρούσαμε για να βγάζει λεφτά ο Δήμος.
Καταλάβετε πώς σκέφτεται ο κόσμος. Δώστε ανάπτυξη, λέει. Είναι ένα μεγάλο οικόπεδο με τεράστια αξία. Φτιάξτε δράσεις που θα φέρουν χρήματα. Και εκκλησία μπορούμε να φτιάξουμε και πιο πάνω, πιο δεξιά. Καταλάβατε με ποια είναι το λένε ίσως οι περισσότεροι, κύριε Δήμαρχε. Να το αξιοποιήσει ο Δήμος, να το εκμεταλλευτεί, γιατί έχει τεράστια αξία. Απόψεις υπάρχουν πολλές. Ναι. Απόψεις υπάρχουν πολλές. Όλες αυτές οι απόψεις συναντώνται και σε κάποια στιγμή βγαίνει το απόσταγμα. Το απόσταγμα είναι υπέρ του συμφέροντος των πολιτών και των δημοτών. Και μια και γίνεται τόσο συζήτηση άρχισε χωρίς να υπάρχει θέμα. Τώρα άνοιξε η κουβέντα αυτή. Ναι, χωρίς να υπάρχει θέμα. Η Εκκλησία δεν εντάσσεται στη ζωή όλων μας, σε όλες τις εκφράσεις μας. Ναι, κύριε Δημαρχέ, είναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Μα δεν είναι ότι μας λείπουν. Δεν είναι μόνο το χρήμα, αν θέλετε, η οικονομική ανάπτυξη, όρος που θα διαμορφώσει αντιλήψεις και θέσεις και στάσεις. Είναι μια γενικότερη. Κύριε Δημαρχέ, η κρίση είναι τεράστια. Τα παιδιά μας φεύγουν και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε πως χρειάζεται η πόλη να πάρει μια ανάσα οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική για να μπορέσουν να μείνουν και τα παιδιά μας. Εκεί θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Μα αυτή την έννοια σας το λέω εγώ. Αυτά, εγώ δεν έχω διαφωνία στις 120 εκκλησίες να φτιάξουμε άλλες δύο. Κανένα πρόβλημα. Μακάρι, ας φτιάξουμε. Απλά μην το επικεντρώνουμε εκεί, γιατί ξέρετε και χρήματα για να γίνει η εκκλησία. Καταρχήν δεν το επικεντρώσαμε εκεί, άλλοι το επικεντρώσαμε εκεί και έχω, από τη στιγμή που δεν ήρθε κανένα θέμα ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλοι το επικεντρώσαν εκεί για λόγους που ξέρουν αυτοί. Δηλαδή τώρα, όταν έρθει το θέμα θα έρθει με τεκμηρίωση, με χωροταξικό σχεδιασμό, με ζητούμενο την ανάπτυξη, με ζητούμενο την έκφραση της κοινωνίας. Και επιζητώντας γενικότερα τη συνοχή. Όσον αφορά την ανάπτυξη, τις ερωτήσεις αυτές θα πρέπει να τις απευθύνετε εκεί που πρέπει. Εμείς σαν Δήμος, περιμένετε ένα λεπτό. Πόρων σε μια δύσκολη τι εκεί που πρέπει. Εποχή, ανάπτυξη δεν είναι το πνευματικό κέντρο πολιτιστική, ας πούμε. Δικό σας θέμα είναι. Σαφέστατα είναι ανάπτυξη. Εκεί δεν είναι, το κάνετε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Και ο Δήμος σε πολύ σκληρή εποχή, με ελαττωμένους πόρους, αναζητεί λύσεις. Και στοχεύει και προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα να ρωτήσω, το οικόπεδο το συγκεκριμένο είναι να φιλοξενήσει τη δημόσια δημοτική βιβλιοθήκη, αν δεν κάνω λάθος, και πνευματικό κέντρο. Εκεί. Ή όχι. Επειδή είμαι της άποψης ότι πρέπει να απαντούμε υπεύθυνα, ναι. Σας είπα ότι απαιτείται χώρο ταξικό σχεδιασμός, ναι. Και οι δράσεις αυτές που είπατε είναι στη σκέψη αυτή. Μάλιστα. Ακόμα, άρα δεν έχει κλείσει κάτι ακόμη, είναι όλα σε μια πολύ, αν θέλετε, πρώιμη κουβέντα που κάνουμε, έτσι, όλοι. Ναι. Τίποτα δεν έχει κλείσει και να μην ανησυχούν οι δημότες. Οι θεσμοί λειτουργούν σε μια δύσκολη εποχή και φυλάσσονται, αν θέλετε, αξίες και αρχές με τον τρόπο που πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω για αυτά που είπε ο κύριος Πετρόπουλος. Δεν θέλω πολλά σχόλια. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα. Να σας πω τι εννοώ. Λέει ότι δεν υλοποιείται το προεκλογικό σας πρόγραμμα. Ούτε έχει προκύψει ποτέ, λέει, προεκλογικά κάτι που να έχει σχέση με οικόπεδο και εκκλησία. Και από πού, λέει, βγαίνουν αυτά. Ποιος τα καθορίζει. Και μάλιστα είπε, αν δεν μπορείτε να το υλοποιήσετε... Μπορεί να θέσει οποιοδήποτε ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Σκέφτεστε διαγραφή του ή όχι. Σας είπα και προθέστερα, το ζητούμενο δεν είναι σε μια δημοκρατία η διαγραφή. Το ζητούμενο είναι να γίνει το δέον γενέστε σε πλαίσια τα οποία θέλουν οι πολίτες και τιμούν οι πολίτες. Ωραία. Αυτή είναι η απάντηση προς τον κύριο Πετρόπουλο. Να σας πω, δεν ξέρω αν εμπλέκεται τώρα ο Δήμος, είδα ένας Δήμος, νομίζω στην Πελοπόννησο κάπου είναι, να έχει κινήσει διαδικασίες για το φθηνό ρεύμα μαζί με τον Περιφερειάρχη τον δικό μας εδώ. Έχετε κάποιο νέο γύρω από την υπόθεση αυτή που περιμένουμε φθηνό ρεύμα στη Δυτική Μακεδονία, ξέρετε κάτι? Ξέρω ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι το Περιφερειάρχης. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα δεν υπάρχει κάποια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σήμερα γι' αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει. Ωραία. Τίποτα περισσότερο. Πριν σας αποχαιρετήσω, στα σχέδιά σας αλλαγές αντιδημάρχων έχουμε ή είναι νωρίς? Ο
ό,τι έχω υποσχεθεί από την αρχή γίνεται. Ναι, αρχές άλλοι του... το αντέχουν και άλλοι δεν το αντέχουν. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Να, γιατί δεν είναι... ένα λεπτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Αρχές του χρόνου θα κάνετε ή όχι? Όταν πρέπει. Α, δεν είναι καθορισμένο αυτό, κύριε Δημαρχέ? Όταν πρέπει. Όταν πρέπει. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αποχαιρετάμε τον Ανέστη Αγγελή.